Χριστού αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 872. Είναι από το κεφάλαιο ΚΔ, 24 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Σελίδες λοιπόν 872, ΚΔ κεφάλαιο, 24 κεφάλαιο και 32 εδάφιο. Από δε της οικής μάθετε την παραβολήν όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα εξεύρετε ότι είναι πλησίον επί τα στήρας. Ούτω κι εσείς όταν είδετε πάντα ταύτα εξεύρετε ότι είναι πλησίον επί τα στήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει γενεά αυτή όσου γίνωση πάντα ταύτα. Ουρανός και γη θέλουσι παρέλθει, δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ημί ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς η ημέρα του Νόε, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες τες πρώτου κατακλυσμού εις αντρώγοντες και πίνοντες, νυφευόμενοι και νυφεύοντες έως της ημέρας, καθήν ο Νόε εισήλθεν στην Κιβωτών και δεν ενόησαν έως σου ήλθεν ο κατακλυσμός και σήκωσεν άπαντας, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλουσιν είστε το αγρό, ο εις παραλαμβάνεται και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλουσι αλέθειεν το μήλο, μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρεν ο οικοδεσπότης εν ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυφθεί εκεί αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι. Διότι καθήν ώραν δε στοχάζεστε έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Τις λοιπόν είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος αυτού κατέστησε επί των υπηρετών αυτού δια να δίδει σε αυτούς την τροφή είναι καιρό. Μακάριος ο δούλος εκείνος, τον οποίον όταν έλθει ο Κύριος αυτού θέλει ευρύ πράττοντα ούτως. Αληθώς σας λέγω ότι θέλει καταστήσει αυτόν επί πάντων των υπαρχόντων αυτού. Εάν δε είπε ο κακός εκείνος δούλος εν την καρδία αυτού βραδίνει να έλθει ο Κύριός μου και αρχίσει να δέρει τους συνδούλους, να τρώγει δε και να πίνει μετά των μεθιόντων, θέλει ελθεί ο Κύριος του δούλου εκείνου καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει και θέλει αποχωρήσει αυτόν και το μέρος αυτού θέλει θέση μετά των υποκριτών, εκεί θέλει είστε ο κλαθμός και ο τριγμός των οδόντων. Τότε θέλει ομοιωθεί η βασιλεία των ουρανών με 10 παρθένους ή την εσλαβούσε, τας λαμπάδας αυτών εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου, 5 δε εξ αυτών εις ανθρώνυμοι και 5 μωρέ. Ή την εσμωρέ λαβούσε, τας λαμπάδας αυτών δεν έλαβαν με θεαυτόν έλεον. Οι φρόνυμοι όμως έλαβαν έλεον εν τες συγγύης αυτών μετά των λαμπάδων αυτών και επειδή ο νυμφίος ευράδινε, ενίσταξαν πάσε και κοιμώντο. Εν το μέσο δε της νυχτός έγινε κραυγή, δύο ο νυμφίος έρχεται εξέλθε της απάντησιν αυτού. Τότε εσηκώθησαν πάσε επαρθένοι εκείνε και ετοίμασαν τας λαμπάδας αυτών. Και μωρέ είπαν προς τα φρονίμους, δότε εις ημάς εκ του ελαίου σας, διότι οι λαμπάδες ημών σβήνονται. Απεκρίθησαν δε οι φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε δεν αρκέσει εις ημάς και εις εσάς όθεν πάγεται κάλλιον προς τους πολλούντας και αγοράσατε εις εαυτάς. Ενώ δε απήρχοντο δι' εν αγοράσω συνήλθε ο νυμφίος. Και οι έτοιμοι εισήλθον με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη θύρα. Ύστερον δε έρχονται και λοιπέ παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθής είπε, αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε την ημέραν, ουδέ την ώραν, καθήν ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Αμήν. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή ότι ο κλάδος αυτής, όταν γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Η αλήθεια είναι, αδελφοί αγαπητοί, ότι και τα στάρια όταν τα φυτεύουνε, ξέρουν ότι πλησιάζει ο θερισμός. Όταν ο γεωργός σπέρνει, σπέρνει γιατί ξέρει ότι θα έρθει ο καιρός του θερισμού που η ζωή των σιτηρών δεν θα έχει συνέχεια, θα έχει τέλος. Εσπάρθησαν, μεγάλωσαν, βγήκαν στην επιφάνεια, κάνανε κορμό, κάνανε φύλλα, κάνανε άνθη, κάνανε καρπό,
αυξάνει ο καρπός και όλα αυτά για το θερισμό. Και λέει ο Κύριος μέσα στα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών ότι βγήκε αυτός που έσπηρε το σπόρο αυτού και βγήκανε τα στάρια, αλλά βγήκανε και τα ζυζάνια, γιατί και ο εχθρός έσπηρε. Και έτσι η ζωή αυτή, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στη ζωή αυτή θα υπάρχουν ο καλός ο καρπός, το στάρι, αλλά θα υπάρχει και το ζυζάνιο. Γιατί υπάρχει ο καλός ο σπορέας, αλλά υπάρχει και ο κακός ο σπορέας. Και τα δύο όμως θα θεριστούν. Εκείνο όμως που έχει σημασία, παρόλο που η ζωή τους είναι ίδια και δίπλα-δίπλα μεγαλώνουν. Δίπλα-δίπλα. Μάλιστα μέσα στην παραβολή λένε οι άγγελοι να πάμε να τα ξεριζώσουμε τα ζυζάνια και τους λέει όχι. Γιατί αν ξεριζώσετε τα ζυζάνια θα βγάλετε, θα ξεριζώσετε και τον καρπό τον καλό και τα στάρια. Όμως θα έρθει ένα τέλος. Και το τέλος των ζυζανίων είναι η φωτιά. Θα θεριστούνε για τη φωτιά. Το τέλος όμως των σιτηρών θα θεριστούνε για τις αποθήκες του Κυρίου. Αυτοί είναι οι άνθρωποι. Αυτοί είμαστε. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το Λόγο του Θεού όσο και να θέλουμε. Μπλέξαμε με το Λόγο του Θεού. Καλά μπλέξαμε όμως. Γιατί ξέρουμε, προαναγγέλει προφητεία. Αποκαλύπτει τα παρόντα και τα μέλλοντα. Και φανερώνει και το τέλος. Και όταν δείτε όλα αυτά να συμβαίνουν και όλα τα σημεία έχουν πραγματοποιηθεί, έχουν γίνει. Δεν μένει κανένα που να γίνει. Το μόνο που μένει είναι η αμαρτία να φτάσει στο πλήρες και αυξάνει ταχαίως. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο σημείο, αδερφοί. Ότι η οργή του Θεού θα αρχίσει μέσα από τον οίκον του Θεού. Και αυτό σημείο του τέλους. Γιατί πρέπει να διακαθαρίσει το αλώνιό του ο Θεός. Θα ξεκαθαρίσει. Πριν έρθει ο θερισμός. Την εκκλησία του θα την καθαρίσει. Δεν είναι ζυζάνια μέσα στην εκκλησία, στον κόσμο είναι τα ζυζάνια. Μέσα στην εκκλησία είναι μόνο ο καλός ο σπόρος. Και αυτό τον καλό το σπόρο πρέπει να τον καθαρίσει. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει ο πατέρας. Ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Σύστα κλίματα. Παν κλίμα το οποίο δε φέρει καλών καρπών, εκόπτεται και εισπύρβαλεται. Μη σας κάνει εντύπωση, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Κύριος έρχεται και βγάζει. Είναι γραμμένο. Ιδίως τον έσχατο καιρό που η οργή του Θεού, η κρίση του Θεού, όχι η οργή, η κρίση του Θεού θα αρχίσει από τον οίκον του Θεού. Πρέπει να διακαθαρίσει το αλώνιο. Πρέπει να διακαθαριστεί. Τα σκάνδαλα θα φύγουνε. Όσοι δεν κάνουν καρπό θα ξεριζωθούνε. Όσοι κάνουν καρπό έστω και λίγο, αυτούς ο πατέρας ο Γιώργος θα τα φροντίσει για να κάνουν πλειότερο καρπό. Και εκείνο που έχει σημασία, αδερφοί αγαπητοί, είναι μέσα σε αυτή την εκκλησία εμείς τι είμαστε. Δεν είναι η δουλειά μας να βλέπουμε τι κάνει ο Θεός στους άλλους. Θεός είναι, δικό του είναι το αμπέλι, δικό του είναι το χωράφι, ό,τι θέλει κάνει. Εμείς μόνο προσευχόμαστε να κάνει έλεος και χάρη. Όμως μέσα σε αυτό το χωράφι που ο Θεός το καθαρίζει, κόβει, βγάζει, διώχνει, πετάει, ελευθερώνει. Μέσα σε αυτό το χωράφι είσαι και εσύ και είμαι και εγώ. Και εσύ να κοιτάξεις τον εαυτό σου και εγώ να κοιτάξω τον εαυτό μου. Είναι ανάγκη να κοιτάξουμε τον εαυτό μας. Είναι απόλυτος ανάγκη. Γιατί λέει η Γραφή ότι
Θα έρθει η μέρα εκείνη που θα είναι μάλιστα οι προηγούμενες μέρες σαν τον καιρό του Νόη και σαν τον καιρό του Λότ. Ο ένας αρπάζει, το άλλος αφήνεται. Αλλά ποιος αρπάζεται και ποιος αφήνεται? Και επιμένω, το ποιος δεν είναι η δουλειά μου να κοιτάξω απέναντι. Για το ποιος η δουλειά μου να κοιτάξω μέσα μου. Θέλω να κοιτάξω. Εγώ θα είμαι από αυτούς που αρπάζεται ή από αυτούς που αφήνεται? Και κάτι ακόμη περισσότερο. Εγώ θα είμαι από αυτούς που θα απολαύσω τη δόξα του Θεού μέχρι να έρθει ο Κύριος να παραλάβει την εκκλησία του, όπου ένας αρπάζεται και ο άλλος αφήνεται? Ή θα είμαι μέσα σε αυτούς που ταλαιπωρούν και ταλαιπωρούνται? Μην ξεχνάς, ποτέ να μην ξεχνάμε, εάν δεν συγχωρήσετε εξ όλης της καρδίας σας αυτούς οι οποίοι σε αδίκησαν, σε έβλαψαν, αλλά μέσα η καρδιά σου είναι γεμάτη και που βρίσκεσαι βγάζεις, καταλαλιές, καταδίκες, κατακρίσεις, κρίσεις, τότε υπάρχουν οι βασανιστές και ο Θεός δεν εμπέζεται ότι σπήρει ο άνθρωπος θα θερήσει. Το έργο όλων θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Όλων, και το δικό σου και το δικό μου. Το έργο όλων θα δοκιμαστεί από τη φωτιά. Γι' αυτό έχει σημασία πως οικοδομείς τώρα, πριν δοκιμαστεί από τη φωτιά. Αν το έργο στο οικοδομείς με καταλαλιές, κρίσεις, καταδίκες, κατακρίσεις, κουτσομπολιά, καταλαλιές, σκάνδαλα, θα κατακαεί, αμαρτίες, κακίες, επιθυμίες κακές, θα κατακαεί και ίσως θα σωθείς ως διαπυρός. Αν όμως, αδελφοί αγαπητοί, σήμερα πάρουμε μια απόφαση και πρέπει να την πάρουμε αυτή την απόφαση. Είναι ανάγκη να παίρνουμε τέτοιες αποφάσεις. Να οικοδομούμε με χρυσάφι, με ασήμι, με λίθους πολυτίμους. Να οικοδομούμε μέσα από το Λόγο του Θεού γενόμενοι δίκαιοι, από την αδικία να φεύγουμε. Όχι να την κατακρίνουμε, να φεύγουμε. Βλέπεις το κακό, φύγε λέει. Δεν λέει βάρατο στο κεφάλι, δεν είναι δική σου δουλειά. Βλέπεις κάτι κακό, φύγε. Και πρόσεξε, μην βρωμήσει η καρδιά σου. Μην λερωθεί η καρδιά σου. Γιατί εκείνο που έχει σημασία είναι όχι αν έχεις καλή όραση και βλέπεις το κακό, αλλά αν έχεις καλή καρδιά, καθαρή και αγαπάς τον Κύριο. Αυτά τα δύο δεν πάνε μαζί. Δεν μπορούν να περπατήσουν μαζί. Ή αγαπάς το Θεό και τα πάντα συνεργούν προς το αγαθόν για σένα και η καρδιά σου είναι καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού και καθαρίζεται και καθαρίζεται και καθαρίζεται και θα καθαρίζεται μέχρι το τέλος, γιατί μετανοείς, επιστρέφεις, ζητάς έλεος και χάρη από το Θεό και γίνεσαι δίκαιος ανάμεσα στους συγχρόνους σου. Θέλω, αδερφοί αγαπητοί, και συγχωρέστε με, θα καταλάβετε γιατί το λέω, θέλω να είμαι δίκαιος ανάμεσά σας. Θέλω. Αλλά να το θέλεις και εσύ. Να είσαι δίκαιος ανάμεσά μας. Έτσι να σε βλέπει ο Θεός. Να λέει, αυτός είναι δίκαιος στους οφθαλμούς μου ανάμεσα σε όλους. Δεν θέλω να είμαι άδικος ανάμεσα στους συγχρόνους μου, γιατί συγχρονοί μου είστε εσείς. Γι' αυτό θέλω να μπορώ να σας συγχωρώ. Να μπορώ να μετανοώ. Να μπορώ να ταπεινώνομαι. Να μπορώ να σας υποφέρω με την καρδιά μου γεμάτη από αγάπη. Θέλω να σας βλέπω και να σας θεωρώ υπερέχοντές μου. Θέλω να οικοδομώ με χρυσάφι, ασήμι και λίθους πολύτιμους. Θέλω τα λόγια μου να είναι γεμάτα αγάπη, γεμάτα έπαινο, γεμάτα σπλάχνα. Επαναλαμβάνω, γεμάτα αγάπη
Η αγάπη θα μας πάει στον ουρανό, αδερφοί. Όχι κρίση. Η καρδιά μου να είναι γεμάτη από τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου, για να είμαι δυνατός. Θέλω η επιοικία μου να είναι φανερή σε όλους σας, και όχι μόνο μέσα εδώ αλλά και απόξω. Και θέλω αυτά να τα θέλουμε όλοι μας. Να είμαστε μια εκκλησία που θα σπάσουμε το κέλυφος μέσα στο οποίο ζούμε. Να είμαστε μια εκκλησία που θα φύγουμε από τους υδρατμούς του Πνεύματος του Αγίου, για να μπούμε στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου και στον ιετό από τον ουρανό. Μια εκκλησία που θα μας κάνει ο Κύριος Αγία, τέλεια, αμόμητο. Πραγματικά μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Μια εκκλησία έτοιμη για την αρπαγή της εκκλησίας, για την αρπαγή που ο Χριστός θα κάνει. Αλλά η εκκλησία είμαστε εμείς, εσύ, εσύ, εσύ και εγώ. Θέλω να σας αγαπάω όπως με αγάπησε ο Χριστός. Θέλω να γνωρίσω την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Δηλαδή, ξέρω πολλά για σας, αλλά θέλω να έχω την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει ό,τι ξέρω για σας. Ξέρω, άσχημα. Δεν το εννοώ. Αλλά θέλω η αγάπη του Χριστού να ξεπεράσει τη γνώση που έχω για σένα, για σένα, για τον κάθε έναν, για όλους, για όλα. Θέλω αυτή την αγάπη του Χριστού, αδερφοί. Τι θέλω? Θέλω να σπάσω αυτό το τσόφλι που με κρατάει μέσα στη γνώση μου, έστω και αυτή που μου είχε αποκαλύψει ο Θεός. Το πουλάκι μέσα δεν αναπνέει. Θα βγει όμως να αναπνεύσει. Το Πνεύμα το Άγιο θα πνεύσει μέσα του. Θα το αλλάξει. Θα στρέφει στον ουρανό και θα βλέπει τα σύννεφα, τα μαύρα, να προαναγγέλουν τον ιετό. Αστραπές και βροντές Πνεύματος Αγίου. Δεν θέλω να μείνω μέσα στην κυβωτό. Θέλω να φύγω. Αλλά όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου, όταν θα έρθει το τέλος, και το τέλος εξαρτάται από μας. Αγρυπνείτε λοιπόν, γιατί δεν ξέρετε πότε έρχεται το τέλος. Δεν ξέρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος. Αγρυπνείτε και περιμένετε τον Κύριο σαν κλέπτη ενικτή, ως κλέπτης ενικτή θα έρθει. Και αν ξέραμε πότε έρχεται ο κλέφτης, δεν θα κοιμόμαστε. Αλλά δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο κλέφτης, και πρέπει να είμαστε πάντοτε αγρυπνοί. Πάντοτε αγρυπνοί. Ποιος λοιπόν από ανάμεσά μας είναι ο πιστός και φρόνιμος δούλος, τον οποίον ο Κύριος κατέστησε επί των υπηρετών αυτού, διανδίδει σε αυτούς την τροφήν εν καιρό? Ποιος είναι? Είσαι, αδερφέ? Σε έχει καταστήσει ο Κύριος μέσα στους συγχρόνους σου να είσαι τέλειος και να τους δίνεις καλή τροφή. Όχι να τους δηλητηριάζεις, αλλά να τους δίνεις καλή τροφή, αγία, καθαρή, παρηγοριά, προτροπές Πνεύματος Αγίου, αλήθεια, δύναμη, σπλάχνα, πίστη. Να είσαι μέσα στους συγχρόνους σου φως. Και αυτός είναι, αδελφοί αγαπητοί, αυτός που έχει πιστέψει το κήρυγμα του Νόε, ο οποίος έλεγε σε λίγες μέρες θα καταστραφούν όλα. Σήμερα ποιος πιστεύει το κήρυγμα του Χριστού, αδελφοί? Το τέλος πάντων επλησίασε. Ποιος το πιστεύει? Όποιος το πιστεύει στρέφει το βλέμμα του μέσα στην ψυχή του και ενδιαφέρεται
ενατενίζοντας τα αιώνια για τη σωτηρία της ψυχής του. Όποιος δεν το πιστεύει αρχίζει και κοιτάει γύρω γύρω και λέει. Και λέει και λέει και λέει και κοιτάζει και κρίνει και κατακρίνει και καταδικάζει και κουβεντιάζει και κουτσομπολεύει και καταλαλεί και τέλος, θάνατος. Θάνατος. Όποιος όμως πιστεύει ότι ο Κύριος έρχεται, δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή, αλλά όταν θα έρθει θα παραλάβει η Εκκλησία Αγία, καθαρισμένη. Έξω οι πόρνοι, έξω οι μοιχοί, έξω οι ψεύτες, έξω οι κατάλαλοι. Αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε μέσα. Γιατί όταν δεν το πιστεύεις, και αυτό είναι το χαρακτηριστικό, θα αρχίζεις να δέρνεις τους δούλους σου. Και το χειρότερο ξύλο είναι με τα λόγια. Δεν υπάρχει χειρότερο ξύλο όταν χρησιμοποιείς το λόγο. Μάλιστα, στον Ιερεμία, στον προφήτη Ιερεμία έλεγαν, πάμε να τον πατάξουμε με τα λόγια μας. Να δέρνει και μετά να τρώγει και να πίνει με αυτούς που τρώνε και πίνουνε. Και να απολαμβάνει μέσα στον κόσμο αυτό τη σάρκα και τις επιθυμίες της σαρκός και τις επιθυμίες των οφθαλμών και την αλαζονία του βίου, κρίνοντας μεγαλύτερο πλούτο την πρόσχερη απόλαυση αμαρτίας από τους αιώνιους θησαυρούς του ουρανού. Δεν ξέρω αν είμαι πονηρός ή φρόνιμος δούλος, αλλά μπορώ να το καταλάβω από τη ζωή μου. Αν είμαι αυστηρός, άγριος, σκληρός, χωρίς επιοίκεια, αλλά με σκληρότητα και αμετανόητη καρδιά. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι θα θερήσεις αν είσαι θυμό, οργή, θλίψη και στενοχώρια. Ενώ αν η καρδιά σου είναι γεμάτη από αγάπη, σπλάχνα, ειρηνικός, πράος, ταπεινός, θα απολαύσεις δόξα και τιμή και ειρήνη που ο Θεός θα δίνει σε κάθε έναν που εργάζεται το αγαθόν. Ας μάθουμε, αδερφοί αγαπητοί, να εργαζόμαστε το αγαθόν, γιατί το τέρος πάντων επλησίασε. Το τέλος πάντων επλησίασε. Ας μάθουμε να πράττουμε το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον θέλημα του Θεού. Γιατί τότε, όταν θα έρθει το τέλος, θα ομοιωθεί η Βασιλεία των Ουρανών με 10 παρθένες. 10 παρθένες, 10 αναγεννημένους, 10 που έχουν βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού εις άφεση αμαρτιών, 10 καθαρισμένους με το αίμα του Χριστού, 10 ανθρώπους που έχουν τα ονόματά τους γραμμένα από τον Κύριο στο βιβλίο της ζωής. Και αυτοί θα περιμένουνε. Εδώ είναι τώρα το χειρότερο. Δεν είναι σαν τον πονηρό δούλο που δεν περιμένει, γιατί δεν πιστεύει, γιατί λέει βραδύνει ο Κύριος να έρθει. Τώρα είναι άλλη περίπτωση, περιμένουνε. Λένε έρχεται ο Κύριος. Και βγήκαν με τις λαμπάδες τους να τον προϋπαντήσουν. Όποτε όπου να είναι έρχεται ο νυμφίος εκ του γάμου, πάμε να τον προϋπαντήσουμε. Δεν έχουν αμφιβολία, αλλά δεν έχουν φρόνηση. Είναι η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων. Δεν έχουν σοφία. Σοφία Θεού. Και ο Λόγος του Θεού λέει, εγώ θα σας πω ποιος είναι ο φρόνιμος και ποιος είναι ο άφρον. Φρόνιμος είναι αυτός που χτίζει το σπίτι του πάνω στο βράχο. Δηλαδή είναι αυτός που ακούει και πράττει. Δεν είναι επιλύσμον ακροατής, αλλά είναι εκτελεστής έργου. Ό,τι μπορεί κάνει. Μέσα στην αδυναμία του, αλλά ό,τι μπορεί κάνει, κάνει, κάνει. Δεν κάθεται, δεν κοιμάται, κάνει ό,τι μπορεί. Εργάζεται τη μνά που του έχει εμπιστευτεί ο Κύριος του.
Ο Άφρον ακούει, έρχεται σε κατάνοιξη καρδιά του, ο Λόγος του Θεού μπαίνει μέσα στην καρδιά του, τον ζωοποιεί, αλλά για λίγο. Μετά τα ίδια κάνει το δικό του έργο, τα δικά του έργα, τη δική του ζωή. Δεν έχει καταλάβει πόσο σοβαρό είναι να είναι εκτελεστής έργου. Αλλά είναι παρθένος. Αλλά είναι από αυτούς που δεν γνώρισε ο Θεός. Γιατί ο αγαπών με είναι ο έχων και φυλάτων τα εντολάς μου. Και μόνο όσους αγαπάει ο Θεός και όσοι αγαπάνε το Θεό γνωρίζονται υπ' αυτόν. Θεός μας αγαπάει όλους, αλλά πώς τον αγαπάμε? Η αγάπη του Θεού μας έφερε σήμερα στην Εκκλησία. Πόσοι όμως από εμάς τον αγαπάμε? Αλλά τον αγαπάμε όχι με λόγια και με συναίσθημα. Τον αγαπάμε με έργο και με αλήθεια. Τον αγαπάμε με έργο και με αλήθεια. Ακούμε το Λόγο του Θεού και τον πράττουμε, ή τουλάχιστον κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ήρθε ο νυμφίος. Ακούστηκε κραυγή εν το μέσο της νυχτός. Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθεται εις απάντησιν αυτού. Και σηκώθηκαν και οι 10 παρθένες που είχαν ειστάξει. Με το πέρασμα του χρόνου. Και οι φρόνιμες που δεν έγιναν εκείνη τη στιγμή φρόνιμες, την ώρα της αρπαγής ήσαν φρόνιμες σ' όλη τους τη ζωή. Γιατί ακούγανε και πράτανε. Ό,τι μπορούσαν το έκαναν. Ό,τι μπορούσαν. Μικρά δύναμη αν έχεις, λίγα πράγματα μπορείς. Αλλά μπορείς τουλάχιστον να φυλάς το λόγο μου και να μην αρνείσαι το όνομά μου. Έκαναν ό,τι μπορούσαν. Και ενώ οι λαμπάδες του ήταν σβηστές, έριξαν λαδάκι και ξαναφούντωσαν. Οι άλλες είχαν σβηστές και έμειναν σβηστές. Δώσε μας, βοήθησέ με. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει τίποτα. Πηγαίνετε σε αυτούς που πουλάνε και ξέρετε, αδερφοί, ποιοι πουλάνε? Ξέρετε ποιοι είναι οι πολλούντες έλεον? Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Εδώ μέσα θα αγοράσεις. Έλθετε, αγοράστε. Εδώ θα αγοράσεις το χρυσάφι, το ασίμι και τους λίθους τους πολυτίμους. Και γιατί λέει αγοράστε, γιατί λέει πολλούντες? Γιατί πρέπει να παρνηθείς τον εαυτό σου, να πάρεις το σταυρό σου αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Χριστό. Πρέπει να πουλήσεις τον εαυτό σου, τον εαυτό σου του κόσμου αυτού. Έξω. Τη γνώμη σου, τις απόψεις σου, τη γνώση σου, για να έρθει η αγάπη του Χριστού υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Να την πουλήσεις. Θα περιφρονήσεις. Λέει ακόμη, λέει, και τα υπάρχοντά σας δώσατε, λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εβραίους, γιατί ξέρετε ότι έχετε περιουσία στον ουρανό καλύτερη και ανώτερη. Το ξέρεις ότι έχουμε περιουσία στον ουρανό καλύτερα? Το διάβαζα σήμερα, τι να σας πω. Θέλω να το διαβάσετε κι εσείς για να αισθανθείτε κι εσείς αυτό που αισθάνθηκα κι εγώ. Είναι στην επιστολή προς Εβραίους, σελίδα 1066, Ιώτα κεφάλαιο, 10ο κεφάλαιο, 34 εδάφιο. Και αυτό το εδάφιο να μας μείνει μες στην καρδιά μας. Λέει στο 34 εδάφιο, στο 10 κεφάλαιο προς Εβραίους επιστολής, διότι εδείξατε συμπάθεια εις τα δεσμά μου και δέχθητε με τα χαράς την αρπαγή των υπαρχόντων σας, γιατί ξέρετε ότι έχετε για σας, για τον εαυτό σας, περιουσία στον ουρανό καλυτέρα και διαμένουσα. Αλληλούια. Αμήν, αδελφοί. Αν έχουμε τέτοια περιουσία στον ουρανό, δεν αξίζει τον κόπο να παρνηθούμε τον εαυτό μας. Καλυτέρα και διαμένουσα. Όμως οι 5 μωρές
Πήγαν στους πολλούντες, αλλά βρήκανε κλειστή την εκκλησία. Τελειώσαμε. Ήρθε ο θερισμός. Μπήκαν μέσα και δεν ήταν κανείς. Λίγοι από αυτούς που ήσαν σαν κι αυτές μωροί, άφρονες. Και όταν επέστρεψαν βρήκαν την πόρτα κλειστή. Τέλος. Βρήκαν την πόρτα κλειστή. Δεν θα είναι φοβερό, αδερφοί? Όλη τη νύχτα περιμένανε. Τη νύχτα μέσα στον κόσμο περιμένανε. Όλη τη νύχτα περιμένανε, όλη τη ζωή τους περιμένανε. Περιμένανε να έρθει ο νυμφίος για να μπουν μέσα μαζί του στη χαρά του νυμφίου. Αλλά όταν ήρθαν δεν ήσαν έτοιμοι. Γι' αυτό, αδερφοί μου αγαπητοί, σήμερα να ετοιμαστούμε. Αμήν. Και θα επαναλάβω, θέλω, Κύριέ μου. Θέλω να είμαι πιστός, θέλω να είμαι φρόνιμος. Θέλω να έχω αγάπη. Θέλω να έχω σπλάχνα. Θέλω να πράττω το δίκαιον. Βόηθα μας. Θέλω να αγαπάω την αγάπη. Θέλω να περπατάω ταπεινά μαζί σου, Κύριέ μου. Θέλω να είμαι δίκαιος και τέλειος ανάμεσα στους συγχρόνους μου. Θέλω να είμαι τέλειος ενώπιόν σας. Θέλω. Άμα το θέλω, δεν θα μας το χαρίσει ο Θεός, αδερφοί? Δεν θα μας πει, στο χαρίζω. Τι είναι αυτό που του έχουμε ζητήσει και δεν μας το έχει χαρίσει? Εδώ μας χάρισε τον Υιό του το μονογενή. Και δεν τον λυπήθηκε, αλλά τον είδε πάνω στο σταυρό του Γολγοθάκη να γίνεται κατάρα για μας. Και απέστρεψε το πρόσωπό του προς αυτόν τον οποίον αγαπούσε. Αλλά το έκανε για μας. Αν ο Θεός αγαπάει εμάς πιο πολύ από τον Χριστό, αν μου επιτρέπετε σύγκριση που είναι ανοησία. Λέτε, αν του πω θέλω, Κύριε, να είμαι δίκαιος, θέλω να είμαι τέλειος, θέλω να περπατάω μαζί σου, δεν θα μας το χαρίσει, αδερφοί? Δεν θα μας το χαρίσει? Αμήν, Χριστέ μου. Να σηκωθούμε να το ζητήσουμε. Μη φύγουμε σήμερα χωρίς όλοι να το ζητήσουμε, αδερφοί. Όλοι να ζητήσουμε να είμαστε δίκαιοι. Και μάλιστα όχι να είμαστε, όλοι να ζητήσουμε να είμαι εσύ, καθένας από μας, δίκαιος, τέλειος, περπατώντας με τον Κύριο. Να αγαπάμε το δίκαιο, να αγαπάμε το έλεος και να αγαπάμε να περπατάμε ταπεινά μετά του Κυρίου. Όποιος οδηγείται από το Πνεύμα το Άγιο, ας μας φέρει ενώπιον του Κυρίου. Να ζητήσουμε